Η ρευστή κατάσταση στην Κριμαία κάνει πολύ δύσκολη και τη δουλειά των δημοσιογράφων που βρίσκονται στην περιοχή, των Ουκρανών, των Ρώσων αλλά και των υπολείπων απεσταλμένων. Φόβους για την ασφάλειά τους εξέφρασε και η Διεθνής Αμνηστία. Το σήμα του Ουκρανικού καναλιού 1-1 στην Κριμαία διεκόπη ξαφνικά την περασμένη Πέμπτη. Ήταν η ημέρα κατά την οποία το τοπικό κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της απόσχησης της Κριμαίας από την Ουκρανία και της προσχώρησής της στη Ρωσία. Η συχνότητα έχει τώρα καταληφθεί από το κανάλι Ρωσίγια. Νομίζω ότι είναι εξωφρενικό οι Ουκρανοί πολίτες της Κριμαίας να στερούνται το δικαίωμα της αντικειμενικής ενημέρωσης και να τους απαγορεύεται να δουν τα κανάλια της ίδιας τους της χώρας. Позбавлені українських каналів, власне, держави, в якій вони мешкають. Σύμφωνα με αυτή την παρουσιάστρια, μάλιστα, οι δημοσιογράφοι του σταθμού έχουν δεχθεί επιθέσεις στην Κριμαία από φιλορώσους πολίτες και η Ρωσία όμως ανεβάζει τους τόνους σε σχέση με την ασφάλεια των δημοσιογράφων της. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την προσπάθεια που, όπως είπε, γίνεται να εμποδιστούν οι Ρώσοι δημοσιογράφοι στην Κριμαία να κάνουν τη δουλειά τους. Σε γραπτή ανακοίνωση του, μάλιστα, έκανε λόγο για 7 δικαιολόγητες συλλήψεις Ρώσων δημοσιογράφων και μίλησε για ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε εισαγωγικά. Εδώ και μία εβδομάδα περίπου έχει ξεσπάσει πόλεμος επιστολών μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων δημοσιογράφων. Οι μεν κατηγορούν τους δε για προπαγάνδα. Σε επιστολή τους, οι τέσσερις επικεφαλείς των μεγαλύτερων μέσων στην Ουκρανία ζητούν από τους Ρώσους δημοσιογράφους να είναι αντικειμενικοί στην κάλυψη των γεγονότων. Αναφέρουν παράλληλα ότι οι δημοσιογράφοι δεν έχουν το δικαίωμα να καταστρέφουν την αδερφική, όπως λένε, σχέση μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών. Οι Ρώσοι συναδελφοί τους απάντησαν επίσης με επιστολή την επόμενη μέρα, αναφέροντας ότι κάνουν και αυτή η έκκληση για αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους καλύτερα και να δείχνουν αυτοσυγκράτηση, λένε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, καλούν τους Ουκρανούς συναδέλφους τους να εργαστούν από κοινού προς αυτή την κατεύθυνση. Βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και μεταδόθηκε από ουκρανικό κανάλι δείχνει άντρα ντυμένο με στρατιωτικά ρούχα που φορά μάσκα να κυνηγά ένα βούλγαρο δημοσιογράφο, να τον ρίχνει στο έδαφος και να του βάζει πιστόλι στον κρόταφο. Πάντως, οι δημοσιογράφοι που εργάζονται αυτή την περίοδο στην Ουκρανία, τόσο οι απεσταλμένοι όσο και οι ντόπιοι, αντιμετωπίζουν ποικίλες δυσκολίες που απειλούν και την ασφαλειά τους και την επαγγελματική τους ακεραιότητα.